Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην φιλόξενη πάντα συχνότητα της Era Sport. Κάθε Παρασκευή 1-2 στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελίδης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο συνονόματος ο Νικόλας Μπουζέας και στους ήχους εκεί στα μαγικά κουμπιά, στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Μαντάη. Καλή φίλη. Και πάμε σήμερα. Θα ταξιδέψουμε από την Κύπρο μέχρι την Κύμη, μέχρι όλο τον κόσμο με τη βοήθεια του έκτακτου συνεργάτη της εκπομπής μας, του Νικόλα Κολλητά. Πολύ νίκη πέσαμε εδώ πέρα, έτσι, με ομικρον γιώτα. Πολύ νικολάδες. Και θα μάθουμε όλα τα νέα όλων των ελληνικών ομάδων στη διασπορά. Δεν είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε κοντά στον ελληνισμό και εκτός ελληνικών συνόρων και στις προσπάθειες που καταβάλλονται εκεί για να παραμείνει ζωντανό το όνομα και η ιστορία της Ελλάδας και μέσα από τον αθλητισμό. Μια τέτοια περίπτωση, η πρώτη που θα ακολουθήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας, έχει να κάνει με την Κύπρο και θα πάμε να συναντήσουμε έναν παλιό ποδοσφαιριστή που έφαγε με το κουτάλι εδώ τα ελληνικά γήπεδα και είχε μια πάρα πολύ καλή, μια αξιοπρεπέστατη παρουσία σε πολλές ομάδες. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο αναλυτικά, αλλά τώρα βρίσκεται μόνιμα στην Κύπρο, όπου έχει αναλάβει σήμερα τις ακαδημίες μιας ομάδας που φέρει το όνομα Ελληνισμός. Πάμε στην Κύπρο λοιπόν, πάμε στη Λευκωσία για να συναντήσουμε τον Χρήστο Χατζιπαντελίδη. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα λοιπόν για την Κύπρο. Μας ακούει φυσικά και η Κύπρος, μας ακούει και όλος ο κόσμος. Το Χρήστο, όσοι δεν τον θυμούνται, έχει περάσει από πάρα πολλές ελληνικές ομάδες. Διόρθωνε με, μα κάνω κάπου λάθος, Χρήστο, έτσι. Ναι, ναι. Πρώτα από τον Αθηναϊκό 1999 με 2003, στη συνέχεια από τον ΠΑΣ Γιάννηνα για μια διετία. Ναι. Μετά έκανε το πρώτο ταξίδι στην Κύπρο με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Ναι, επανήλθες εδώ το 2007 με νίκη Βόλου και στη συνέχεια με την Καβάλα και το Θρασίβουλο Φιλής. 2010-2011 ένα εντυπωσιακό πέρασμα από τη Δόξα Δράμας. Εκεί εγώ σε θυμάμαι αρκετά. Και ναι, στη συνέχεια Νέα Σαλαμίνα και τελευταία ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός Βόλου. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός Βόλου στην Ελλάδα. Στην Κύπρο ήταν η ΠΑΕΚ, μια προσφυγική ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. Μπράβο, που έχει και έμβλημα το δικέφαλο αϊτό, έτσι. Ναι, 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 είναι της Κερίνιας. Είναι η ομάδα της Κερίνιας. Ωραία, προσφυγική ομάδα. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα, ποιος καλός άνεμος σε έφερε μόνιμα στην Κύπρο? Καλός άνεμος με έφερε, ήταν το ποδόσφαιρο που με έφερε, εντάξει, στην Κύπρο, αλλά αυτό που με κράτησε εδώ ήταν η γυναίκα μου, είναι η σημερινή οικογένειά μου. Ωραία. Τη γνώρισα τότε με το που ήρθα στην Κύπρο και έκτοτε είμαστε μαζί. Μπράβο, μπράβο. Και μετακόμισες μόνιμα πλέον στην Κύπρο, από πότε δηλαδή μπορείς να πεις ότι είσαι μόνιμος κάτοικος Κύπρου? Μόνιμος κάτοικος Κύπρου μπορώ να πω ότι είμαι από το 2011, ήταν η τελευταία μου χρονιά στην Ελλάδα με Δόξα Δράμας. Η οποία όμως εγώ δεν ήθελα να φύγω καθόλου από την Δράμα, ήταν μια ευλογημένη χρονιά για όλους μας. Αλλά λόγω του γάμου μου και ότι έπρεπε να έρθω στην Κύπρο να είμαι κοντά στην γυναίκα μου, πήρα αυτή την απόφαση και ήρθα στην Ασαλαμίνα. Ωραία. Λοιπόν, να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, να κάνουμε έτσι μια σύγκριση του ελληνικού με το κυπριακό ποδόσφαιρο. Έχει ανέβει πάρα πολύ το κυπριακό ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο και το βλέπουμε και μέσα από τις παρουσίες των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά παλιότερα υπήρχε έτσι μια σοβαρή διαφορά δυναμικότητας, κυρίως όταν οι ελληνικές ομάδες αποτελούνταν περισσότερα από Έλληνες παίκτες και λίγους ξένους. Το ίδιο ίσχυε και στην Κύπρο. Τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει με τους ξένους. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι ένα θετικό συνολικότερα στοιχείο, Χρήστο. Θα σου απαντήσω. Εγώ τώρα πλέον ως προπονητής ακαδημιών θα σου πω πως για μένα, ναι μεν να φέρνεις ένα ξένο παίχτη, ένα ξένο ποδοσφαιριστή για να πήξει το ποδόσφαιρό σου και να ανέβεις επίπεδο, αλλά την άλλη πρέπει να έχεις αξιόλου τους προπονητές ώστε να μπορέσεις να δημιουργήσεις έτοιμους ποδοσφαιριστές, γηγενείς ποδοσφαιριστές, ώστε να είναι έτοιμοι να ανεβάσεις το ποδόσφαιρό σου και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Δεν σημαίνει μόνο ότι αγοράζω ποδόσφαιρο και ανεβαίνω επίπεδο. Πρέπει να δημιουργώ και ποδόσφαιρο για να ανεβάσω το επίπεδο της χώρας μου ή οπουδήποτε της ομάδας μου κτλ. Σίγουρα η ψαλίδα έχει μικρύνει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια του ελληνικού προαθλήματος του Κυπριακού. Κάνει βήματα πρόοδου το κυπριακό ποδόσφαιρο. Απλά πάλι θα έρθω στην αρχική μου τοποθέτηση και να σου πω ότι πολύ λίγοι Κύπροι συμμετέχουν πλέον σε ομάδες που πρωταγωνιστούν. Ναι.
Αυτό θα μου πεις τώρα και κάπου και εδώ και στην Ελλάδα κάπως έτσι είναι. Βλέπεις ότι αγοράζουμε σε ένα μεγάλο καζάνι πολλούς παίκτες, κάποιοι από τους οποίους με σοβαρά δεδομένα δεν θα έπρεπε καν να παίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα μα να την πιάσουμε αυτή. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στην Κύπρο και στην παρουσία σου εκεί στον ελληνισμό Ακακίου, θα πούμε και αρκετά στοιχεία για την ομάδα. Έχει πολύ ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα το όνομα της ομάδας και έχει πολύ ενδιαφέρον και το έτος ίδρυσης. Μιλάμε ότι είναι μια ομάδα, ένα σωματείο που κρατεί από το 1924, έτσι. Ακριβώς. Ένα σωματείο, ένα ιστορικό σωματείο, το τέταρτο πιο ιστορικό σωματείο της Κύπρου. Αλλά εντάξει, αν θέλετε μετέπειτα να πούμε για την ομάδα. Θέλω λίγο να πάμε πίσω στην καριέρα σου εδώ στην Ελλάδα. Άλλαξες αρκετές ομάδες, βρήκες κάπου καλό κλίμα, κάπου ενδεχομένως να μην βρήκες το κλίμα που περίμενες. Ποιο ήταν το συστατικό, θεωρείς, της επιτυχίας σου ως ποδοσφαιριστής, γιατί άφησες πολύ καλά, τα στοιχεία που άφησες ήταν πάρα πολύ καλά. Και τι ήταν εκείνο που σου έχει μείνει περισσότερο από την παρουσία σου στα ελληνικά γήπεδα? Την παρουσία μου στα ελληνικά γήπεδα μου έχει μείνει ότι σε όποια ομάδα, τις περισσότερες ομάδες που αγάπησα και αγαπώ, γιατί έχω κάποιες ξεχωρίσει, έτσι είναι λογικό κάποιες ομάδες να ξεχωρίζει στην καριέρα σου, είναι το οικογενειακό κλίμα που συναντούσα. Μου είπες ότι έκανα μια εξαιρετική χρονιά στο Ξαδρά μας. Είναι αλήθεια, είναι η αγαπημένη ομάδα πλέον. Το έχω δηλώσει και δημόσια ότι είμαι όχι μόνο υποστηρικτής, αλλά και μέλος του ερασιτέχνη στο Ξαδρά μας. Ήταν μια χρονιά ευλογημένη από πολλούς παράγοντες. Δηλαδή, είχαμε ένα εξαιρετικό προπονητικό team. Ήταν μια ομάδα που σου είχε εξασφαλίσει τα πάντα. Δεν είχες πρόβλημα ποτέ, ούτε οικονομικό, ούτε οτιδήποτε άλλο υπήρχε. Είχαμε πάρα πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια, με εξαιρετικούς χαρακτήρες και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Και νομίζω αυτό ήταν που πάντα με κέρδιζε. Έπρεπε να βρίσκα οικείο περιβάλλον. Ναι. Αυτό με τραβάγει πιο πολύ. Όμως πάντα έτσι στον κυκαιώνα των προβλημάτων που δημιουργούνται από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Δόξα Δράμας, που θεωρητικά είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της περιφέρειας, τράβηξε και αυτή το δικό της γολγοθά, βρέθηκε σε χαμηλότερες κατηγορίες, ταλαιπωρήθηκε, έχασε κάτι από την έγκλη της, τουλάχιστον σε αγωνιστικό επίπεδο. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Εδώ στα Δράμα είναι πολύ μεγάλη φανέλα, πολύ ιστορική φανέλα. Ιστορικό σωματείο με τρεις τελικούς κυπέλλου Ελλάδος. Εντάξει, όλοι περνάνε. Ό,τι ακμάζει παρακμάζει σίγουρα. Απλά το θέμα ότι η Δράμα είναι λίγο μακριά για κάποιον επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει. Αλλά για έναν επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει σωστά, δεν είναι καθόλου μακριά. Είναι μια ομάδα η οποία εγώ τη θεωρώ κερδοφόρα και εταιρεία πλέον, γιατί μιλάμε πλέον ότι όλα έχουν γίνει στο βωμό του χρήματος. Ναι. Για να μιλάμε, να λέμε και την γλώσσα της αλήθειας. Είναι μια κερδοφόρα εταιρεία. Όποιος δηλαδή πάει και ασχοληθεί με το σωματείο σοβαρά και ενεργά, νομίζω μόνο κέρδος θα έχει. Παρακολουθείς τώρα την πορεία της ομάδας? Συνέχεια, ναι. Φανατικά θα έλεγα. Τι περιμένεις για φέτος? Κοίτα, τώρα αργήσανε. Υπήρχε ένα κυπριακό ενδιαφέρον μιας εταιρείας η οποία λέγανε ότι ήταν πολύ κοντά, τελικά δεν καρποφόρησε. Έβαλες το χεράκι σου εσύ? Όχι, δεν το έβαλα. Επειδή άκουσα Κύπρος, ξέρεις τώρα, ψηλιάστηκα ότι ίσως να. Ναι, δεν το έβαλα. Και τώρα είδα ότι κάποιος επιχειρηματίας από την Κρήτη, από το ΡΕΘ, μια ομάδα επιχειρηματιών, προσπαθεί να φέρει την αλλαγή. Τώρα εύχομαι τα πάντα για τα καλύτερα για την ομάδα. Κοιτάξτε, πολύ δύσκολο το μονοπάτι που διαλέξανε, γιατί έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Σε λίγο καιρό αρχίζει και το πρωτάθλημα. Να δούμε πώς τώρα μόνο αυτά που γίνονται. Ναι, σίγουρα. Να κάνεις και ένα σχόλιο για την κατάσταση που ζούμε και βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με τις απαγορεύσεις παρουσίας του κόσμου στις κερκίδες. Δηλαδή, χάνεται τελείως η έγκλη του ποδοσφαίρου και για εσάς που είστε εντός αγωνιστικών χώρων, αλλά και για τον κόσμο που τέλος πάντων ένα ωραίο ξέσπασμα στο Σαββατοκύριακο ήταν να πάμε να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα. Σίγουρα, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και περισσότερο για τις ομάδες. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, ο κόσμος τα τελευταία χρόνια δεν πήγαινε μαζικά στο γήπεδο, αν εξαιρέσω κάποιες ομάδες. Πολύ μεγάλες και λόγω της πορείας που κάνανε υπήρχε ο κόσμος. Σίγουρα αυτό θα έχει επηρεάσει πάρα πολύ πρώτα ψυχολογικά τους φιλάθλους αλλά και τους παίχτες που είναι κρίμα να παίζουν σε άδεια γήπεδα και μετέπειτα σε οικονομικό παράγοντα. Ναι. Ελπίζω πως θα τελειώσει όλα πολύ σύντομα και δεν θα ξανά έχουμε πάλι αυτά τα περίεργα τα lockdown και όλους αυτούς τους περιορισμούς.
Για το πρωτάθλημα τώρα εδώ της μεγάλης κατηγορίας, της Super League, για να φεύγουμε σιγά σιγά από την Ελλάδα, θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα και ποδόσφαιρο. Τι βλέπεις, πώς βλέπεις και πώς βλέπεις και την παρουσία των ομάδων στην Ευρώπη. Έχουν γίνει έτσι κάποια βήματα αρκετά θετικά, θα έλεγα, φέτος, έτσι. Ναι, νομίζω και η παρουσία, γιατί χθες είδα και τον Χιντσάκ, αλλά και του ΠΑΟΚ την Τρίτη, νομίζω ότι πλέον μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια του οποιοδήποτε αντίπαλο, είτε είναι εκτός έδρας είτε εντός έδρας. Νομίζω ότι έχουν όλα τα φώτα και όλα τα χέγγια να χτυπάνε και να χτυπάνε όχι μόνο προκρίσεις, αλλά να έχουν και διακρίσεις. Τώρα για τον Ολυμπιακό με την Ομόνια ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ερχόταν από ένα πάρα πολύ καλό περσινό, αν το θεωρήσουμε περσινό, μέχρι τον Ιούλιο-Ιούνιο, οπότε παίξαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πέρασμα της Ευρώπης. Νομίζω πως οι ελληνικές ομάδες θα πάνε καλά. Εύχομαι να πάνε καλά, γιατί θέλω να πάνε καλά λόγω της Ελλάδας. Δεν έχω κολλήματα, αν και Παναθηναϊκός εγώ είμαι λίγο στην απέξω. Α, Παναθηναϊκός, ε. Ναι, Παναθηναϊκός. Είμαι λίγο στην απέξω, αλλά ελπίζω πως θα πάνε καλά. Φαίνονται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά πλέον στις ομάδες της Ευρώπης που είχαμε στο παρελθόν και στις ομάδες που έχουμε πλέον και μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη. Για να δούμε. Λοιπόν, αθλητικό σωματείο αναγνωστήριο ελληνισμός Ακακίου. Το Ακάκι είναι μια περιοχή λίγο έξω από την Λευκωσία, έτσι, ανήκει στην περιφέρεια της Λευκωσίας. Ιδρύθηκε το 1900 στην επαρχία Λευκωσίας. Το 1924 έχει παίξει αρκετές φορές στην τέταρτη κατηγορία της Κύπρου, χρώματα το μπλε, το κίτρινο και το πορτοκαλί. Και στάδιο έδρα της ομάδας είναι το στάδιο ελληνισμός Ακακίου. Εσύ από πότε είσαι εκεί? Εγώ είμαι εδώ από το 2014, γιατί είναι η γυναίκα μου από το συγκεκριμένο χωριό, από το συγκεκριμένο μέρος. Ζω μόνιμα πλέον εδώ και έχω και τις ακαδημίες τα τελευταία 4 χρόνια. Πόση ώρα έξω από την πόλη της Λευκωσίας είναι δηλαδή το Ακάκι για να καταλάβω? 10 λεπτά. Α, 10 ωραία, λεπτά. Έτσι περιφερειακά. Ωραία. Ναι. Για πες λίγο για την ομάδα, για τους ανθρώπους της ομάδας. Για την ιστορία. Βεβαίως. Για την ιστορία σας πω ότι είναι το πλήρες όνομα της ομάδας είναι Αναγνωστήριο Ελληνισμός Ακακίου. Η ίδρυση του 1924, όπως προείπατε. Το μπλε και το κίτρινο είναι τα χρώματα. Το μπλε συμβολίζει την Ελλάδα και το κίτρινο την Κύπρο. Έχουμε έμβλημα τον Δισκοβόλο του Μύρωνα, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα ελληνικό βιβλίο και τα στάχια να το περιβάλλουν. Και ο συμβολισμός αυτός συμβολίζει τον αθλητισμό, ο Δισκοβόλος του Μύρωνα, το ελληνικό βιβλίο την ελληνική παιδεία και τα στάχια την αγροτική κοινότητα του Ακακίου. Η τοποθεσία μας είναι, όπως είπες και εσύ, γύρω στα 15 χιλιόμετρα από τη Λευκωσία. Η ίδρυση ήταν σε δύσκολους καιρούς και κάτω από αντίξωες συνθήκες, γιατί το 1924 όλο το νησί βρισκόταν υπό αγγλική κατοχή. Και η ιδέα που συλλήφθηκε από τον δάσκαλο Ματθαίο Μαυρομάτη και άλλους βέβαια σχοριανούς ήταν η αφορμή το κλείσιμο του δημοτικού σχολείου. Και έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μορφώνονται οι νέοι της κοινότητας. Και επέλεξε την παλιά εκκλησία. Και έτσι ξεκίνησε κάπως το αναγνωστήριο εισαγωγικά του ελληνισμού. Α, γι' αυτό λέγεται και η ομάδα αθλητικό σωματείο αναγνωστήριο. Βέβαια, ήταν ένα κρυφό σχολείο της συγκεκριμένης περίοδου. Απίθανη ιστορία. Γιατί γιατί περάσαν και δύσκολες καταστάσεις εδώ με τους Άγγλους, όχι μόνο μετά την εισβολή, γιατί εάν δεις και στο χάρτη, είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πράσινη γραμμή εμείς. Τα διπλανά χωριά, το Ακάκι, η Αυλώνα και κάποια άλλα είναι πλέον κατεχόμενα. Μάλιστα. Τώρα η αθλητική δράση που είχε το αναγνωστήριο ονομάζεται κανονικά Γυμναστικός Σύλλογος Ακακίου, γάμα σήμα α δηλαδή. Και το 1925 συμμετείχε στους πανέλληνους αγώνες του ΣΕΓΑΣ, οι οποίοι είχαν και 2 μαραθωνοδρόμους που πήραν πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Εντάξει, πολλά μέλη του Συλλόγου σε βάθος χρόνου ήταν και μέλη της ΕΟΚΑ, που ήταν για τον λόγο που βρέβαμε τους Άγγλους υπό την αγγλική κατοχή, με ένα παράδειγμα, τρανό παράδειγμα που έχουμε στο χωριό μας και ήρωα του χωριού μας, τον Μιχαλάκη Σάβα. Και τι άλλο θες να σου πω, Νίκο? Εντάξει, μετράμε 96 χρόνια ζωής και ιστορίας, προσπαθώντας να διατηρήσουμε τις αξίες και τα ιδανικά για τις οποίες ιδρύθηκε το σωματείο. Έχει μια πάρα πολύ ενεργή νεολαία που αγαπάνε πάρα πολύ το Σύλλογο και διοργανώνει και διάφορες πολιτικές εκδηλώσεις μέσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ναι, εγώ έχω μείνει από τις γνώσεις σου γύρω από την ιστορία του σωματείου. Μιλάμε ότι ακούγεσαι σαν έσω πρέσβης της ομάδας εκεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις που βρίσκεσαι
και να ναι. αγαπάς όπως δείχνεις μέσα από τον αυθορμητισμό με τον οποίο μίλησες, να αγαπάς αυτό το κομμάτι στο οποίο ζεις και εργάζεσαι. Λοιπόν, πάμε στις ακαδημίες τώρα. Να μου πεις εκεί για τα πιτσιρίκια που έρχονται, τι ηλικίες είναι, τι όρεξη υπάρχει, ποιοι είναι στόχοι της λειτουργίας της ακαδημίας. Οι ηλικίες που έχουμε είναι από παιδάκια από 4 χρονών έως παιδιά K16, K17. Τα τελευταία χρόνια, όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, ξεκινήσαμε γύρω στα 20 παιδάκια. Τώρα η Ακαδημία μας κοντεύει τα 80 με 90 παιδιά. Μπράβο. Σε όλες αυτές τις ηλικίες. Ναι, δόξα τω Θεώ, πηγαίνουμε καλά. Έχουμε κάποιες επιτυχίες, γιατί πέρσι ήμασταν η ομάδα η K16. Είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν πρώτη πίνη για το πρωτάθλημα σε μια ομοσπονδία εδώ της Λευκωσίας. Στην ΑΠΟΕΣΠ. Όχι, μπράβο, την ΑΠΟΕΣΠ. Νομίζω και την ΠΟΑΠ. Αυτές είναι ομοσπονδίες που δυστυχώς εδώ είναι κάπως χωρισμένες. Ναι, βέβαια είναι υπό την αιγίδα της ΚΟΠ όλες. Ναι, είναι το λεγόμενο εραστεχνικό ποδόσφαιρο της Κύπρου, το οποίο λέγεται αγροτικό, έτσι. Μπράβο, ακριβώς. Ενημερωμένος. Ναι, ενημερωμένος. Αυτό που θέλουμε εμείς, και εγώ σαν υπεύθυνος ακαδημιών και σαν προπονητής μετέπειτα και σαν παιδαγωγός πάνω απ' όλα, θέλω να όλα τα παιδάκια να αγαπήσουν τον αθλητισμό. Το να έρθει ένα παιδάκι 4 χρονών και στα 5 να φύγει να πάει σε ένα άλλο άθλημα, για μας είναι χαρά. Δεν σημαίνει επειδή φεύγει από την ακαδημία μας, θα στερηθούμε εμείς το παιδί. Πρέπει όμως να μπολιάσουμε το παιδί, να μάθει να αγαπήσει τον αθλητισμό. Γιατί η σημερινή κοινωνία είναι και λίγο, έχει ξεφύγει από τις αξίες και τα ιδανικά. Βέβαια. Και εκεί πιο πολύ εστιάζουμε. Σίγουρα θέλουμε να κρατήσουμε και τον αριθμό των παιχτών και να βγάζουμε κάποιους παίχτες, ώστε να μπορέσουμε να πάμε να τους δοκιμάσουμε κάπου στο εξωτερικό. Αλλά όσο και το πλήθος, νομίζω για μένα ότι οι αξίες και τα ιδανικά του σωματείου και εμένα με οδηγούν και με καθοδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι γονείς, Χρήστο μου, είναι και χαρακτήρες. Ναι, ήθελα να μιλήσουμε για τους γονείς, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι της όλης ιστορίας, πολλές φορές και με αρνητικό αντίκτυπο, γιατί όλοι νομίζουμε ότι τα παιδιά μας είναι οι σύγχρονοι Μαραντώνες. Όλοι περιμένουμε πολλά από τα παιδιά μας, όλοι πιέζουμε τα παιδιά μας. Βάζω έτσι ένα γενικότερο καζάνι για να δείξω, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να δείξω το πόσο δύσκολο είναι και για τα ίδια τα παιδιά να δέχονται μια πίεση από το σπίτι, από το συγγενικό τους οικογενειακό περιβάλλον, να κάνουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως και ηλικιακά να μην είναι έτοιμα να κάνουν, έτσι. Μπράβο, ναι. Πολύ σωστά. Δεν μπορεί σε ένα παιδί, και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, να το επιβάλλει να κάνει πράγματα. Αυτό το παιδί έρχεται εκεί να διασκεδάσει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μιλήσει είναι ο γονιός. Πρέπει να εξηγήσει στο γονιό ποια είναι η φιλοσοφία σαν ακαδημία. Το αν εσένα η φιλοσοφία σου, παράδειγμα, υπάρχουν ακαδημίες εδώ στην Κύπρο που τους νοιάζει μόνο το πώς θα έχουν επιτυχίες, με οποιοδήποτε κόστος. Εμένα, ειλικρινά σου μιλάω, Νίκο, δεν με ενδιαφέρει η επιτυχία. Με ενδιαφέρει η επιτυχία πάνω στο παιδί, όχι πάνω σε ένα άψυχο πράγμα. Δηλαδή, να πάρω ένα τρόπαιο και να μην έχω δημιουργήσει, να μην έχω δώσει βάση σε ένα παιδί ή ποδοσφαιρικές ή οτιδήποτε άλλο, κοινωνικές. Νομίζω ότι δεν μπορώ να λέω ότι είμαι πετυχημένος, εφόσον μιλάω για αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, έτσι, δεν μιλάω για έτοιμους ποδοσφαιριστές. Ναι. Άρα πρέπει να φέρω τους γονείς στα δικά μου θέλω, στους δικούς μου κανόνες, και πρέπει στους δικούς μου κανόνες να έρθουν μαζί μου, να με ακολουθήσουν. Αλλιώς πρέπει κάποιο παιδί ή κάποιος γονιός να φύγει από αυτόν τον κύκλο. Γιατί μπορεί να χαλάσει και ο κύκλος μετά, έτσι. Μπράβο. Έστω και ένα να έχεις, προτίμησε να διώξεις το ένα παρά να χάσεις τους 10. Λοιπόν, Χρήστο, ασχολείσαι με ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, με τη διαπαιδαγώγηση των πιτσιρικάδων, έτσι ώστε να μπουν με ζωντάνια και όρεξη και αγάπη στον αθλητισμό. Θα προτιμούσες, αντί να προπονείς πιτσιρίκια ή νέα παιδιά, κάποια στιγμή να προπονήσεις μια ανδρική ομάδα, ή αν όχι, γιατί προτιμάς να είσαι με τα πιτσιρίκια? Κοίτα, τα πιτσιρίκια έχουν πολλά να σε μάθουν. Μόνο και μόνο οι προβληματισμοί που θα σου πούνε για μια άσκηση ή για οτιδήποτε κάνανε κατά τη διάρκεια της μέρας, να έρθουν να σου πούνε, πάντα αυτά σε μαθαίνουν και σε γεμίζουν υπομονή, γιατί πρέπει να κάτσεις να ακούσεις το κάθε παιδάκι. Mm-hmm. Λοιπόν, κάνω προπόνηση στους μεγάλους, στη μεγάλη ομάδα του ελληνισμού. Απλά η μεγάλη ομάδα του ελληνισμού τα τελευταία 2 χρόνια αποτελείται από παιδιά της Ακαδημίας. Η συμφωνία που είχα και με τον πρόεδρο του σωματείου ήταν αυτή, ότι ναι, μεν να πάρω την πρώτη ομάδα, αλλά με αυτή την προϋπόθεση. Ότι αλλά να ανεβάσει τα παιδιά του χωριού. Μπράβο, ναι. Και να αγαπήσουν την ομάδα του χωριού τους. Μπράβο. Δηλαδή, δεν θέλουμε κάτι και δεν μπορούν τα οικονομικά δεδομένα πλέον. Δεν μας αφήνουν τα οικονομικά δεδομένα να φτιάξουμε μια ομάδα με ξένους ποδοσφαιριστές και αν δεν έχει επιτυχία αυτή η χρονιά, να πάμε την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Μετά δεν θα έχει ζωή το σωματείο. Και δεν θέλουμε να έχει αντίκτυπο το σωματείο.
σιγά σιγά σταθερά βήματα και απλά να υπάρχουν καλές πορείες στο πρωτάθλημα. Χρήστο, παιδιά, έχεις? Έχω δύο, τον Θωμά και τον Ανδριανό. 7,5 ο Θωμάς και ο Ανδριανός 4,5. Δεν πιστεύω να παίζουν ποδόσφαιρο. Παίζουν οι ευλογημένες ψυχές και αυτές παίζουν. Ναι. Με προπονητή ποιον, είσαι προπονητής τους? Το μπαμπά, ναι, το μπαμπά. Αλλά εκεί. Θέλω να μου πεις αυτό θέλω να μου πεις, πώς αντιμετωπίζεις τα παιδιά εκτός σπιτιού, στον αγωνιστικό χώρο, ισότιμα με τα υπόλοιπα παιδιά? Δεν τα αντιμετωπίζω ισότιμα, πιο αυστηρά. Άτακα είμαι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχω κόψει το μπαμπά. Δεν υπάρχει μπαμπά. Κύριε ή Χρήστο. Του ξεφεύγει καμιά φορά στο σπίτι να σε πούνε κύριο. Σε κυνηγάει και σύζυγο στο τέλος. Στο γήπεδο ξεφεύγει. Αλλά εντάξει, πλέον δεν είναι. Εντάξει, είναι μια οικογενειακή κατάσταση εδώ. Επειδή δεν είμαστε μια πολύ μεγάλη ακαδημία, πρόσωποι, να έχουμε 300 μωρά, να μην ξέρει ποιο θα έρθει την επόμενη στιγμή να δει την προπόνηση. Ξέρουμε όλου του γονεί, όλοι μεταξύ μα είμαστε γνωστοί. Και δεν υπάρχει ευτυχώ αυτή. Όπω το προείπα και πριν, έχουμε πάρα πολύ καλέ σχέσει και με του γονεί. Και υπάρχει πολύ κατανόηση. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις και στην ομάδα σου, τον Ελληνισμό Ακακίου. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είσαι καλά. Ήταν ο Χρήστος Παντελίδης, παλιός ποδοσφαιριστής μεταξύ άλλων ομάδων και της Δόξας Δράμας, την οποία μας είπε ότι αγαπά πάρα πολύ. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι, και συνεχίζουμε μετά με το δεύτερο σκέλος της εκπομπής, όπου θα ασχοληθούμε με το κλασικό αυτοκίνητο.